Είσαι εύκολος άνθρωπος, Χρήστο μου. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι πολύ θετικός και να ξεκινάς θετικά και εσύ με τους άλλους ανθρώπους. Είσαι πολύ εύκολος άνθρωπος. Με τον Χρήστο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, ναι, θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Μην ρωτήσετε τι θυμόμαστε. Το μαλλί σου νομίζω ήταν κόκκινο, έτσι δεν είναι? Είχε κόκκινο μαλλί. Κόκκινο, καστανοκόκκινο, κάπως αλλιώς ήταν. Κάπως ήταν, ναι, ναι, ναι. Και επίσης θέλω να πω ότι και το όνομα... Θα ήθελα να πω και μια ιστορία, ότι μετά χαθήκαμε τη Χριστιανά και κάποια στιγμή είχα κατέβει στην Κύπρο να τραγουδήσω στη Λευκοσία, αν δεν κάνω λάθος, και μου λένε, θα είναι μια κοπέλα εδώ πέρα που είναι... συγχωρέστε με, Μενεγάκη της Κύπρου. Λέω, ποια είναι αυτή η κοπέλα? Βλέπω τη Χριστιανά, λέω, εσύ κάτι μου θυμίζει. Και μόλις είχα έρθει στο στούντιο, θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, σε ρώτησα και μου λες, ξέρεις από που με ξέρεις. Και εκεί το θυμάμαι το πολύ καλά, το θυμάμαι. Αχ, αυτό το φουαγέ ήταν εκεί συναντηθήκαμε. Αλλά ναι, είναι λίγο πιο αστεία η ιστορία. Ναι, 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 ναι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ.